Ο Κώστας Δουζίνας έχει πει, έχει γράψει νομίζω επανειλημμένα, ότι η κυβέρνηση της αριστεράς της συνθήκης καπιταλισμού είναι μια διαρκής αντίφαση, κάπως έτσι. Και νομίζω έχει δίκιο. Διότι όπως είπε ο Μάρξ, δημιουργούμε ιστορία οι άνθρωποι σε συνθήκες που δεν τις επιλέξανε. Έτσι λοιπόν και η κυβέρνηση αριστεράς καλείται, και κάθε κυβέρνηση κοινωνικής αλλαγής, καλείται να ασκήσει εξουσία σε ένα περιβάλλον που δεν το επέλεξε. Σε συνθήκες που δεν τις επέλεξε. Άρα είναι μια πορεία σε τεντωμένο σκηνή για να συνδυάσεις, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε άμεσες ανάγκες, συχνά ανάγκες επιβίωσης του κόσμου, με τις ανάγκες μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας και του κράτους. Το βιβλίο λοιπόν του Λόι έχει και του κυρίου Γεωργόπουλου, ναι, έχει νομίζω αυτή την μεγάλη συμβολή, ότι μας βοηθάει να σκεφτούμε αυτό το πρόβλημα, όχι ως ένα πρόβλημα απλώς επιλογών, θέλω να είμαι διαχειριστική αριστερά ή θέλω να είμαι μετασχηματιστική αριστερά, αλλά πώς συνδυάζω αυτά τα καθήκοντα στην πράξη. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η θεωρητική επεξεργασία από τον Κώστα τον Δουζίνα και τον Παλτά και άλλους, προσωπικά δεν έχω βρει πιο παραγωγικό τρόπο για να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση πέρα από την ανάλυση της δικής μας εμπειρίας. Και γι' αυτό είμαι έτσι και προσωπικά, βάζω και τον προσωπικό τόνο από την αρχή, υπέρ του να γίνουν απολογισμοί, να γίνουν απολογιστικές δουλειές, αξιολογήσεις, εμπειρίες, πάνω ακριβώς στη δράση που είχαμε την ευκαιρία να έχουμε. Διότι είναι μια ευκαιρία αυτό, να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε τις ιδέες μας στην πράξη. Και νιώθω πραγματικά ευτυχής που υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που ήδη έχει σε μεγάλο βαθμό αναλυθεί. Το δεύτερο που ήθελα να πω εισαγωγικά είναι ότι ακριβώς επειδή είχαμε να ασκήσουμε εξουσία για πρώτη φορά και σε ένα τόσο σύνθετο και δύσκολο περιβάλλον, υπάρχουν πλευρές του κυβερνητικού έργου που δεν είναι γνωστές. Υπάρχουν πλευρές της εμπειρίας μας που ίσως και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ακριβώς αξιολογήσει τι ήταν αυτά τα οποία κάναμε. Διότι έγιναν υπό την πίεση της ανάγκης. Και συζητώντας και με ερευνητές μη αριστερούς πολιτικούς επιστήμονες, οι ίδιοι μου επεσήμαναν ότι όταν εμείς λέμε με κάποια σεμνότητα ότι ξέρετε δεν είχαμε και εμπειρία, οι ίδιοι τονίζουν ότι τη σημασία που έχει και η ύπαρξη ή μη ύπαρξη εμπειρίας. Δηλαδή, όταν δεν έχεις εμπειρία, βεβαίως είναι μειονέκτημα, αλλά έχεις και την ευκαιρία να σκεφτείς out of the box, όπως λέμε. Δηλαδή, να ανακαλύψεις λύσεις εκ των ενόντων. Από την άποψη λοιπόν αυτή, θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να πω, για να αναφέρω, μία τέτοια εμπειρία που μας προέκυψε ήταν επειδή είχαμε το άγχος του συντονισμού της κυβέρνησης, πριν καν γίνουμε κυβέρνηση. Είχαμε αυτογνωσία τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από την άποψη αυτή και λοιπά και των δυσκολιών. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τα δύο αυτά όργανα που ίσως κάποιοι ακούσατε τότε, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, το ΚΙΣΥΠ και το ΚΙΣΚΙΠ. Με το ΚΙΣΥΠ ως δύο κέντρα συντονισμού τα ονομάσαμε. Στην πράξη διαπιστώσαμε όμως ότι αυτά τα κέντρα έπρεπε να βοηθήσουν και στην διαμόρφωση πολιτικών. Διότι όπως από συνέχεια δεν είχαμε παντού, κατά κανόνα, δεν είχαμε κατά κανόνα συγκροτημένες δημόσιες πολιτικές δεξιές, για να τις κάνουμε αριστερές. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε καν πολιτική. Εκεί λοιπόν, αυτό που πειραματιστήκαμε να διαμορφώσουμε δεν ήταν απλώς ένας συντονισμός μεταξύ υπουργών. Αυτό γίνεται σχεδόν πάντα. Αυτό που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ήταν ένα οικοσύστημα συνεργασίας, όπου δηλαδή συνεργάζονται, και το λέγαμε, το ΚΙΣΥΠ των Υπουργών, μετά είχαμε το ΚΙΣΥΠ των Γραμματέων των Υπουργείων και φτάσαμε να θέλουμε να έχουμε και το ΚΙΣΥΠ των Συμβούλων των Υπουργών. Διότι αν οι Υπουργοί συνεργάζονται, αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Γραμματέων, μεταξύ των Συμβούλων, και μάλιστα όχι συνεργασία τεχνική, οργανωτική, αλλά μια συναντήληψη, αυτό είναι, δημιουργεί δυσκολίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι στα πλαίσια αυτά η παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Λόι του Λαβρενίδη, ήταν πάρα πολύ σημαντική.
Ακριβώς διότι μας βοηθούσε να καταλάβουμε τα προβλήματα, νομίζω ότι στηρίζαμε την προσπάθειά του, βοηθούσαμε και ευρύτερα την κυβέρνηση να καταλάβει που η κυβέρνηση πίεζε για άμεσες λύσεις εδώ και τώρα, διότι πνιγόμαστε. Να βοηθήσουμε λοιπόν να κατανοηθεί η ανάγκη να γίνουν αυτά τα οποία έγιναν και περιγράφονται στο βιβλίο. Αυτά ως εισαγωγή. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν από τη μεριά μου να τονίσω ορισμένες διαστάσεις που πέρα από αυτή που είπα, που έχει τη σημασία που έχει το βιβλίο αυτό. Το πρώτο που θα έθετα, αναφέρθηκε και ο Γιώργος Σταθάκης, είναι ότι το βιβλίο αυτό μας φέρνει σε επαφή με τις βαθύτερες, θα έλεγα, και πιο διαχρονικές αιτίες, πέρα από τις δημοσιονομικές, της χρεοκοπίας που ζήσαμε πρόσφατα ως χώρα. Είναι αιτίες οι οποίες έχουν την αφετηρία τους στο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Η πρόσφατη κρίση, λέει το βιβλίο, δεν είναι συγγραφής, δεν είναι συγκυριακή, αλλά είναι κυρίως διαχρονική του αναπτυξιακού υποδείγματος. Επομένως, τονίζουν, η αύξηση του ΑΕΠ στο πλαίσιο του υφιστάμενου υποδείγματος, ακόμη και αν είναι εφικτή, δεν αρκεί για την υπέρβαση της κρίσης. Είναι μια διαπίστωση που έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά. Είχαμε περιόδους ανάκαμψης, αλλά όχι υπέρβασης κρίσης. Και είναι και μια διαπίστωση που είναι πάρα πολύ επίκαιρη για σήμερα. Ανάκαμψη μπορεί να υπάρχει, τύπου κάπα μάλιστα λέμε, με ανισότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε έτσι από την κρίση. Γιατί? Διότι η ελληνική οικονομία, όπως αναλύουν οι συγγραφείς, εδώ και δεκαετίες είναι παγιδευμένη στο, όπως το ονομάζουν, το δίλημα, την παγίδα των χωρών του μέσου εισοδήματος. Είναι μια κατάσταση διλημματική, με την έννοια ότι πιέζει από τις χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, αλλά πιέζει και από τις χώρες με υψηλή τεχνολογία. Άρα πρέπει να κάνεις επιλογή η οποία θα αποδώσει μακροχρόνια. Η μόνη παρατήρηση που θέλω να κάνω εδώ είναι ότι ίσως μπορούμε να πούμε ότι με την ένταξη στο ευρώ το δίλημα αυτό δυστυχώς τίνει να επιληθεί, εάν δεν υπάρξει ανατροπή ριζική της ισχύουσης της πολιτικής, σε βάρος εργασίας. Γιατί? Διότι όσο είμαστε εκτός ευρώ, είτε με τη δασμολογική προστασία, όποτε μπορούσε να γίνει αυτή, είτε με την συναλλαγματική νομισματική υποτίμηση, καλυπτόταν το πρόβλημα ή μετατίθετο στο μέλλον. Όταν αυτοί οι μηχανισμοί εκτόνωσης των ανισορροπιών δεν μπορούσαν πλέον να εφαρμοστούν, ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός της αύξησης του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους. Τώρα που και αυτοί οι μηχανισμοί έχουν φτάσει στα όρια τους, ο μόνος μηχανισμός εξορρόπησης είναι εσωτερική υποτίμηση. Άρα, ο τρόπος για να είμαστε στο ευρώ, αλλά με βιώσιμο τρόπο, είναι να πετύχουμε την παραγωγική αναβάθμιση σε συνδυασμό με τη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό λέει, προτείνει το βιβλίο το συγκεκριμένο των συγγραφέων. Επομένως, εδώ μιλάμε για ένα θεωρητικό σχήμα, το οποίο όμως έχει άμεση πολιτική πρακτική εφαρμογή και είναι και εντελώς επίκαιρο. Είναι εντελώς η πολιτική του σήμερα. Τώρα, επομένως, το βιβλίο στη βάση ακριβώς αυτή τονίζει, αναδεικνύει τη σημασία της ύπαρξης αναπτυξιακής στρατηγικής και αναπτύσσει στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής που εμείς είχαμε διαμορφώσει και κάνει μια σειρά άλλες διαπιστώσεις και προτάσεις. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή η διάσταση του βιβλίου, χωρίς να είναι ίσως η πιο εκτεταμένη σε όγκο, είναι από τις πιο ουσιαστικές, διότι μας επιτρέπει να σκεφτούμε το παρόν και το μέλλον με αυτή την θεώρηση, η οποία θεωρώ ότι είναι σημαντική. Τώρα, αυτή η ανάλυση, με κάποιες αποχρώσεις και παραλλαγές, ήταν και στον πυρήνα του προγράμματος της ΣΥΡΙΖΑ. Όχι του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν κάτι άλλο και εξελίχθηκε σε πρόγραμμα προεκλογικό, αλλά της όλης στρατηγικής, ας το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακριβώς γι' αυτό η δεύτερη σημασία που θα έδινε στο βιβλίο αυτό είναι ότι μας βοηθάει, έστω και εκ των υστέρων, να ξαναεπισκεφτούμε αυτό που θα λέγαμε η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα και να ανοιχνεύσουμε τις πιο διαχρονικές διαστάσεις της, χωρίς να υποτιμώ τα στοιχεία, τα επιμέρους της συγκυρίας. Από την άποψη λοιπόν αυτή, το βιβλίο του Λόι και του Στάθη μας βοηθάει, του Δημοσένη, μας βοηθάει να
Όπως είπα, να κατανοήσουμε ότι νέο παραγωγικό πρότυπο σημαίνει αναπτυξιακή στρατηγική που θα θέσει τους στόχους και θα ορίσει τα μέσα. Σημαίνει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σημαίνει που να επιτρέπουν στοχευμένη χρηματοδότηση. Σημαίνει νέο αναπτυξιακό νόμο. Σημαίνει νέες πολιτικές σε μια σειρά από τομείς. Όλα αυτά αποτελούν αναγκαιότητες και προϋποθέσεις για ένα νέο παραγωγικό πόδιμα. Αλλά ο χρόνος των θεσμικών αλλαγών δεν συμπίπτει με την κλίμακα του χρόνου, του πολιτικού χρόνου. Δηλαδή, ο πολιτικός χρόνος είναι δεδομένος. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μέσα σε μία τετραετία ή και πολύ συντομότερα για πολιτικούς λόγους. Από την άλλη μεριά, αυτές οι θεσμικές αλλαγές απαιτούν συχνά πολύ μακρύτερο χρόνο. Άρα, υποχρεώνεσαι να χρησιμοποιήσεις και εργαλεία ή υποχρεώνεσαι, να το πω αλλιώς, με παλιά εργαλεία να προσπαθήσεις να εφαρμόσεις νέες πολιτικές. Είναι αυτό εφικτό? Μια εργαλειακή αντίληψη για το κράτος λέει βεβαίως. Το κράτος κατανοείται όπως το τηλεκοντρόλ. Όποιος το κρατάει στο χέρι του μπορεί να βάλει όποιο κανάλι θέλει. Η δική μας εμπειρία δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Η δική μας εμπειρία, και σε αυτό είναι πολύτιμη η ανάλυση που κάνει το βιβλίο, δείχνει ότι παλιά εργαλεία μπορούν να υπηρετήσουν νέους σκοπούς εάν δεν ταχθούν, το είπε και ο Κώστας Δουζίνας πριν, σε ένα νέο αξιακό, προγραμματικό, θεσμικό πλαίσιο. Και επίσης, πολλές φορές, αυτό δεν αρκεί, αλλά πρέπει να μετασχηματιστούν τα ίδια τα εργαλεία για να μπορέσουν να δράσουν μετασχηματιστικά. Ο αναπτυξιακός νόμος, λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Διότι όχι μόνο είναι ένα παλιό εργαλείο, αλλά όπως είπε ο πρώτος υπουργός του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Γιώργος Σταθάκης, ήταν ένας απαξιωμένος θεσμός που είχε λειτουργήσει πελατειακά, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η υπερφόρτωση με αιτήματα και σχέδια χωρίς να υπάρχουν πόροι για να χρηματοδοτηθούν, και γι' αυτό κατέληξε να είναι και αιστεία διαφθοράς. Και όταν ανέλαβε η δική μας κυβέρνηση, δεν γινόταν δεχτές αιτήσεις, διότι είχε αξιολογηθεί αρνητικά από το DG Regio, της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς λοιπόν ένα τέτοιο απαξιωμένο θεσμό να τον κάνεις εργαλείο μετασχηματισμού και εφαρμογής μιας προοδευτικής πολιτικής? Νομίζω το θέμα έχει ενδιαφέρον, διότι δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση. Η απάντηση, διότι ελέγχθησαν αρκετά, είναι θετική υπό όρους. Δηλαδή, ναι, μπορεί ένας απαξιωμένος θεσμός να εξυγειανθεί, να ανασυγκροτηθεί, να πάρει νέες μορφές, διαστάσεις και δικλείδες ασφαλείας, για να μην υπάρξουν τα παλιά προβλήματα, και με αυτό την έννοια να υπηρετήσει μια νέα πολιτική. Σε καμιά όμως περίπτωση, νομίζω, αυτό δεν υποκαθιστά την ανάγκη να δημιουργηθούν στην πορεία και νέοι θεσμοί, ριζικά νέοι θεσμοί, που να αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του νέου παραγωγικού προδείγματος που θέλουμε να δημορφώσουμε. Από την άποψη επίσης αυτή, θεωρώ πολύ σημαντική μία ακόμα συνεισφορά του βιβλίου, η οποία είναι εξής. Το βιβλίο δεν μας περιγράφει ένα θρίαμβο. Δεν μας περιγράφει καν ένα παράδειγμα, μια εύκολη επιτυχία στο πεδίο του σχεδιασμού νέων πολιτικών ή της, όπως είπα, του μετασχηματισμού παλιών εργαλείων. Αντίθετα, και αυτή είναι η αξία του βιβλίου, μας περιγράφει την βασανιστική και επίπονη και επίμονη προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο τελικά, λέει το βιβλίο, επιτυχάνεται με συμβασμό. Δηλαδή, και πάλι πρέπει να κάνει συμβασμό, αλλά με σε αυτό που θα ήθελες να λειτουργεί, με την ανάγκη να υπηρετείς άμεσες ανάγκες, οι οποίες είναι επίγουσες και επομένως πρέπει να βρεις χρυσές τομές. Και γι' αυτό νομίζω μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή σκέψης και ακριβώς και για το μέλλον. Πώς πρέπει να προετοιμαστούμε, πώς πρέπει να ενεργήσουμε, ούτως ώστε την επόμενη φορά αυτή η εμπειρία να είναι ήδη ένα κεφάλαιο, ας πούμε, δεδομένο, έχοντας πάντα κατά νου ότι πάλι οι συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετικές. Επομένως, αυτό θα είναι απλώς μία προπόνηση, ας το πω έτσι, ενός παίχτη και μία εξοικείωση με καταστάσεις
που μπορεί να είναι οι ίδιες, μπορεί να είναι διαφορετικές. Γι' αυτό θα τελειώσω και εγώ με μία παρατήρηση που έκανε ο Κώστας Δουζίνας για τη διαπραγμάτευση. Ορισμένοι στον χώρο της αριστεράς, και μάλλον όχι στον χώρο της αριστεράς, σε επίπεδο κοινωνίας, υπάρχει νομίζω ένα θέμα τι είναι τεχνοκρατικό και τι είναι πολιτικό. Τι είναι διαχειριστικό και τι είναι ριζοσπαστικό. Θυμάμαι και πριν το 2015 μια κατάσταση, θα την έλεγα δύσκολη, όπου ενώ ήταν ορατό, ιδίως μετά τον Μάιο του 2014, μετά τις ευρωεκλογές, ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κυβέρνηση. Η κυβερνητική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται κάτι, πώς να το πω, όχι τόσο επαναστατικό καθήκον. Υπήρχε μια αίσθηση ότι με κάποιο τρόπο τα κινήματα θα μπορούσαν τα ίδια να δώσουν λύση σε μια σειρά θέματα. Σήμερα βεβαίως δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σωρευμένη εμπειρία. Αλλά αυτά που αναφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο, με τις παρεμβάσεις αυτές που έχει, μπορούν να βοηθήσουν να δούμε την πολιτική διάσταση ακόμα και πραγμάτων που δεν φαίνονται, δεν είναι ορατό το πολιτικό στοιχείο από την πρώτη στιγμή. Έχουμε λοιπόν τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης δια του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα με τους θεσμούς των δανειστών για το νέο αναπτυξιακό νόμο. Και όπως αναφέρεται, οι νέοι θεσμοί δεν θέλουν νέο αναπτυξιακό νόμο. Το θέμα έχει ενδιαφέρον, διότι το ίδιο είχαμε και με την διαπραγμάτευση για την αναπτυξιακή τράπεζα. Ούτε αναπτυξιακή τράπεζα ήθελαν. Το ίδιο έγινε και όταν ο Σταθάκης διαπραγματευόταν μία bad bank, μία μορφή bad bank για τα κόκκινα δάνεια. Ούτε αυτό το ήθελε. Η ερμηνεία που δίνει μέσα ο Λόης είναι ότι δεν ήθελαν να έχουμε πρόσθετες δημόσιες δαπάνες. Ίσως να ήταν και αυτό. Το βασικό νομίζω είναι, κατά την άποψή μου, έχοντας υπόψη μου και άλλα τέτοια πράγματα, δεν ήθελαν στα χέρια της κυβέρνησης πολιτικά εργαλεία. Είτε διότι ιδεολογικά πίστευαν ότι την ανάπτυξη την κάνουν οι αγορές, άρα κάθε παρέμβαση στις αγορές δημιουργεί προβλήματα, είτε διότι δεν ήθελαν μια κυβέρνηση και ειδικά η κυβέρνηση αριστεράς να έχει στα χέρια τους μοχλούς ανάπτυξη. Δεν ξέρω τι στάση τήρησε εδώ ο ΣΕΒ. Αν στήριξε την προσπάθεια αλλαγής ή όχι. Στην αναπτυξιακή τράπεζα, ακόμα και μέχρι τέλους, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανών ήταν κατά της δημιουργίας αναπτυξιακής τράπεζας. Και βέβαια η κυβέρνηση τώρα που τη διευκόλυνε που υπήρχε για να ασκήσει κάποια πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις, φοβούμε την αναπτυξιακή τράπεζα τη βλέπει απλώς ένα βραχίωνα για να δίνει λεφτά στις τράπεζες και οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Ενώ βέβαια η λογική είναι να γίνει αυτόνομη, να μπορεί να βγαίνει αυτόνομα στις αγορές, να αντλεί κεφάλαια και να οργανώνει τη χρηματοδότηση μακράς διάρκειας επενδύσεων και επενδύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε το Λόη Λαμπριανίδη και τον Γεωργόπουλο για την δουλειά αυτή και είμαι βέβαιος θα βρει μιμητές. Ευχαριστώ.